Και τον κύριο Σαϊδά και τη Φάνη. Κύριε Σκουρλέ, τι βλέπετε τώρα? Οι κοινωνικοί αυτοματισμοί λέμε μεν, σύνθετα προβλήματα, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά ένα πλαίσιο το οποίο τα πράγματα τα δυσκολεύει. Δηλαδή εργασιακές σχέσεις δύσκολες, φορολογία μεγάλη. Θα ανασάνει? Βλέπετε ότι θα καταλάβει ο κόσμος μετά και από αυτό το Eurogroup, μετά από αυτές τις επαφές που είχατε, που ολοκληρώνατε μια διαδικασία, θα καταλάβει στην καθημερινότητά του το κοντινό χρονικό διάστημα ο κόσμος βελτίωση της ζωής του? Αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά ανδιαφυσβήτητα η χθεσινή συζήτηση στο Eurogroup έχει ένα μεγάλο θετικό πρόσημο. Δεν φτάνει από μόνο του. Πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για την ποσοτική χαλάρωση. Άρα σημαίνει ότι θα πέσει ένα ποσό πάνω από 4 δισεκατομμύρια μέσω των τραπεζών στην πραγματική οικονομία, και με την δυναμική των τελευταίων 2 τριμήνων, όπου εμφανίζουν μια αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, θεωρώ ότι το 2017 είναι το έτος καμπή όπου θα μπούμε πλέον στο δρόμο της ανάπτυξης. Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις, με βάση αυτά τα δεδομένα, ναι, θα αρχίσει να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά δεν θέλω να δημιουργούμε ψεύτικες, ας το πούμε έτσι, εντυπώσεις. Τα πράγματα δεν μπαύουν να είναι δύσκολα. Σημασία έχει όμως να έχουμε μια σταθερά θετική πορεία. Πάμε αν δεν σας βγουν, ναι. Όχι, άστε μου μια μικρή δυνατότητα. Παρακαλώ. Δεν βγουν αυτά. Δηλαδή, παίρνετε το καλό σενάριο. Πάμε για εκλογές. Είναι ένας τρόπος δηλαδή η κυβέρνηση να πει ότι εγώ αυτό που θέλω να κάνω δεν μπορώ να το κάνω, δεν με αφήνουν οι εταίροι, δεν με αφήνουν οι θεσμοί, και να βάλει το ζήτημα στον ελληνικό λαό? Φαίνεται ότι πάμε για όλα αυτά. Δηλαδή, μάλιστα. Όχι για εκλογές. Όχι τότε, μάλιστα. Πήγες να βγάλεις κίνηση εσύ για να πεις. Πάμε για όλα αυτά, αυτά που είπατε, εννοώ το θετικό σκέλος, ναι, των πραγμάτων. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται. Αυτό είναι το συμπέρασμα από τις χθεσινές συζητήσεις. Μένει, επαναλαμβάνω, να ολοκληρωθεί η ακολουθία αυτών των γεγονότων. Εάν δεν, κύριε Σκουρλέ, οι εκλογές δεν είναι στις επιλογές της κυβέρνησης, δεν είναι πάνω στο τραπέζι, δεν θεωρώ ότι εξυπηρετούν καμία ανάγκη σήμερα της χώρας και του λαού μας. Άρα κανείς μπορεί να δει το θέμα των εκλογών μόνο ως ένα ατύχημα. Αλλά θα σας πω κάτι. Υπάρχει κάποιο δίμηνο ή τρίμηνο, όπως εσείς έχετε προσεγγίσει τα γεγονότα από το 2010 και μετά, που να μην συζητάμε για το ενδεχόμενο εκλογών? Όχι. Διότι η χώρα βρίσκεται σε μία μη κανονικότητα. Ζει σε συνθήκες ακραίες, δύσκολες για τους περισσότερους, και με αυτή την έννοια πάντοτε υπάρχει στη γωνία το θέμα των εκλογών. Δεν είναι όμως μέσω σχεδιασμού της κυβέρνησης. Και επαναλαμβάνω, σε τίποτα δεν έχει να κάνει με τις πραγματικές ανάγκες της συγκυρίας. Πάμε τώρα σε κάποιες άλλες εκλογές. Εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφέρατε κάτι το οποίο πρωτόγνωρο θα είναι, έτσι. Απλή αναλογική. Και να εξηγήσουμε βεβαίως τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα εκλογές και απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση, διότι υπήρχε το φαινόμενο ένας δήμαρχος την πρώτη Κυριακή να παίρνει 17-18%, να είναι όμως αυτός που πηγαίνει στη δεύτερη Κυριακή. Και να τον προτιμούν. Και, όχι, και να παίρνει τα 2/3 μετά του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενώ στην πρώτη Κυριακή είχε πάρει τον είχε επιλέξει μόνο το 17% του κόσμου που τον ψήφισε. Πάμε να δούμε τι άλλαγες θα φέρει. Ναι, νομίζω ότι το παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιήσατε πραγματικά αναδεικνύει εκείνες τις περιπτώσεις όπου τελικά ο πλειοψηφών συνδυασμός, έτσι όπως προκύπτει από το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα, δεν έχει να κάνει σχεδόν σε τίποτα με την πραγματική απήχηση αυτού του συνδυασμού στο εκλογικό σώμα ενός Δήμου. Διότι εγώ θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το κατεξοχήν εκείνο πεδίο όπου πρέπει να εκφράζονται όλες οι ευαισθησίες, όλες οι προτάσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια αναγκαιότητα τελικά μας οδηγεί ένα συνδυασμός ο οποίος είναι φανερά μειοψηφικός τελικά να έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ξέρετε κάτι, τα προβλήματα σε τοπικό επίπεδο είναι τόσο ορατά, οι λύσεις καμιά φορά είναι τόσο οφθαλμοφανείς, όπου προσφέρονται για να υπάρχουν ευρύτερες συνενέσεις, συμπτώσεις, κοινά προγράμματα. Αυτό βέβαια σας λένε, ότι αναγκαστικά με το ζόρι τους βάζετε να συνεργαστούν. Με ποια έννοια πρέπει αυτό το πράγμα? Δεν διότι πρέπει. Υπάρχει, σου λέει, θα βρεθούν πάρα πολλοί δήμαρχοι να είναι δήμαρχοι, να έχουν κερδίσει τις εκλογές, να είναι ο δήμαρχος για τα επόμενα χρόνια σε μία πόλη,
και τελικά να μην έχει την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και σου λέει, εγώ με άλλο πρόγραμμα κατέβηκα και είμαι δέσμιος τελικά μικρών συμφερόντων που θα παίζονται στα παιχνίδια στα Δημοτικά Συμβουλία. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη στιγμή και να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν και ζουν σε μια περιοχή να ασχοληθούν με το Δήμο τους και να μην είναι αναγκασμένοι στη βάση αυτών των μικροσυμφερόντων που λέτε, που είναι μια πραγματικότητα σήμερα, μέσα από διάφορες διαδρομές να συναθρίζονται πίσω από πρόσωπα και συνδυασμούς, όχι γιατί συμφωνούν με την προγραμματική πρόταση για το τι πρέπει να γίνει στον τόπο τους. Αλλά λειτουργεί ως κομματάρχης. Λειτουργούν ως μικρογραφία της κεντρικής πολιτικής κοινής. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Αλλά προσέξτε να δείτε. Ναι. Το θέμα του εκλογικού συστήματος δεν είναι η πανάκια. Όταν συζητάμε για την αυτοδιοίκηση, για τον ρόλο της αρμοδιότητας και για τις ανάγκες να υπάρχει με βάση και την εμπειρία εφαρμογής του τελευταίου πλέον θεσμικού πλαισίου του Καλλικράτη, τις ανάγκες να πάμε σε νέου είδους πια μεταρρυθμίσεις, ένα από αυτά τα ζητήματα είναι το εκλογικό σύστημα. Πάμε στις αρμοδιότητες, Υπουργέ. Αυτό που λέτε λοιπόν, ότι θα υπάρξει μεταφορά αρμοδιοτήτων. Μπορούμε να πούμε στον κόσμο κάποιες ουσιαστικές από αυτές. Καταρχήν, να καταλάβουμε ότι όταν λέμε μεταφορά αρμοδιοτήτων, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά η χώρα θα μετατραπεί σε ένα ομόσπονδο κράτος όπου κάθε Δήμος θα είναι ένα αυτόνομο κρατήδιο. Πρέπει να υπάρχει προφανώς μια εθνική νομοθεσία, ένας εθνικός δημοκρατικός σχεδιασμός και μέσα εκεί, στα ζητήματα που αφορούν την τοπική πια εμβέλεια και ευθύνη του κάθε Δήμου, να υπάρχει η δυνατότητα οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του να παίρνουν τις αντίστοιχες αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πέρα από τη δυνατότητα αποφάσεων να έχουν και τους αντίστοιχους πόρους. Είδαμε στο Zoom. Τα λεφτά. Άρα χρειάζεται αύξηση πόρων. Αν αύξησε τις αρμοδιότητες, χρειάζεται αύξηση πόρων. Ναι, αλλά επειδή αντιλαμβάνεστε ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η χώρα και σχετίζεται με τη συζήτηση που είχαμε μόλις πριν από λίγο είναι δεδομένο, πρέπει όλοι, τουλάχιστον μέχρι που να απαλλαγούμε από αυτό το ασφικτικό πλαίσιο, να λειτουργούμε με βάση, αν θέλετε, τα στενά όρια μιας πολιτικής που μας επιβλήθηκε. Ναι, αλλά άμα μου αυξήσετε τις αρμοδιότητες και δεν μου αυξήσετε τα λεφτά, θα έχω πρόβλημα. Εάν με δείχνετε εμένα συνέχεια ότι φταίει ο Δήμος, όταν θα μου έχετε αυξήσει τις αρμοδιότητες, και δεν έχω εγώ τα κεφάλαια εκείνα για να μπορέσω να λειτουργήσω σε αυτή την κατεύθυνση, απλώς πετάτε από πάνω η κεντρική διοίκηση. Ισχύει αυτό που λέτε. Ισχύει αυτό που λέτε και όχι μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση. Ισχύει και για μια σειρά άλλους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Δηλαδή, θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι όταν έχει μειωθεί πάνω από το 25% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα έμενε αλόβητη η τοπική αυτοδιοίκηση. Δικαιολογημένα λοιπόν εντοπίζεται ότι έχουν κοπεί τα τελευταία χρόνια πάνω από το 60% των πόρων της αυτοδιοίκησης. Αλλά παρόλα αυτά, σήμερα έχουμε πιο νοικοκυρωμένους Δήμους. Λίγοι είναι οι Δήμοι εκείνοι οι οποίοι δεν κλείνουν τους προϋπολογισμούς τους, ελάχιστοι. Μάλιστα. Άρα υπάρχει μια καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων. Εγώ αυτό που είπα ως πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης προς την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι το 2017 να είναι η τελευταία χρονιά μείωσης των πόρων προς την αυτοδιοίκηση, να βάλουμε κάτω όλα πλέον, αν θέλετε, όλες τις δυνατότητες που έχουμε. Είναι αυτό ή έχετε στρατηγική? Πολιτική δέσμευση, είπα. Πολιτική δέσμευση. Και ως προς τούτο, για να γίνει αυτή πιο συγκεκριμένη, πρέπει, επιβάλλεται να υπάρχει ένας οργανωμένος διάλογος. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια επιτροπή αναθεώρησης του Καλλικράτη, του θεσμικού πλαισίου. Αυτή η επιτροπή μέχρι τουλάχιστον το επόμενο δίμηνο-τρίμηνο θα παράξει ένα συγκεκριμένο έργο. Και έτσι λοιπόν νομίζω ότι ό,τι είναι όριμο μπορούμε να το βελτιώσουμε. Δεν ξέρω τουλάχιστον, εγώ θέλω να ρωτήσω ένα θέμα για την κινητικότητα, Υπουργέ. Τη λέξη την οποία την έχουμε ακούσει πολλές φορές και στο παρελθόν. Και έχει φοβηθεί το μάτι μας. Ναι. Όταν ακούμε λοιπόν τέτοιες εκφράσεις, κινητικότητα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή τη λέξη. Να σας πω γιατί έχει φοβηθεί και δικαιολογημένο ο κόσμος. Διότι όταν ο σημερινός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ήταν υπουργός της κυβέρνησης Σαμαράς, το όνομα της κινητικότητας, θυμόσαστε ότι απέλυσε σχολικούς φυλάκους, κατήργησε την δημοτική αστυνομία, έβαλε μεγάλες κατηγορίες υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα. Άρα πολύ σωστά. Δεν κάναμε αυτά. Ολόκληρες κατηγορίες στην εκπαίδευση, Υπουργέ, καταργήθηκαν. Έτσι. Βέβαια. Ακριβώς. Στα τεχνικά λύκεια και στα επαγγελματικά λύκεια καταργήθηκαν όλες τις ειδικότητες. Άνθρωποι οι οποίοι μάθαν από την τηλεόραση ότι καταργείται η οργανική τους θέση. Υπήρξαν αυτά, άρα είναι πολύ δικαιολογημένη η επιφυλακτικότητα του κόσμου. Αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Στο δεδομένο πλαίσιο που έχουμε, εάν υπάρχει κόσμος ο οποίος πλεονάζει σε μία υπηρεσία,
με την θέλησή του και μέσα από την πραγματική καταγραφή των αναγκών να του δίνει τη δυνατότητα να πάει σε μια άλλη. Και με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, του Δήμου. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση. Δεν απαιτείται με βάση τον τελευταίο νόμο η σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων και γι' αυτό υπάρχουν διάφορες ενστάσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξουν διάφορες ασφαλιστικές δικλείδες, ιδιαίτερα για τους μικρούς Δήμους. Δηλαδή, ένας Δήμος που έχει 5-6 υπαλλήλους και ένας να φύγει, αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Στην κατεύθυνση αυτή είμαστε σε συνεννόηση για να μπορέσουμε, ας πούμε, να θεσμοθετήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών δικλείδων. Φαντάζομαι σε συνεννόηση και με τα εργατικά συνδικάτα. Καλά κάνατε και το θέτετε και μία από τις πρώτες συναντήσεις που έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν με την Ομοσπονδία των Εργαζομένων στους Δήμους, όπου αυτό το οποίο αναδείξαμε ως ανάγκη είναι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την υπογραφή μιας νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ωραία. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. 8 χρόνια μετά από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Και σήμερα έχουμε συγκεντρώσεις, έχουμε διαμαρτυρίες, έχουμε πορείες. Και σε άλλες πόλεις, όχι μόνο στην Αθήνα. Όχι μόνο στην Αθήνα. Για να τα μαζέψει λίγο ο Ηλίας να μας τα πει. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα σας.